Αφορμή για την επίκαιρη ερώτηση, κυρία Υπουργέ, ήταν τα αιτήματα που μας κατέθεσαν, συζητώντας κιόλας από εκπροσώπους των ασθενών με νευροενωμάτωση. Αναφέρονται μέσα στην ερώτηση συγκεκριμένα ζητήματα που αντιμετωπίζει αυτή η κατηγορία των ασθενών, αυτή της νόσου. Βεβαίως, στην επικεφαλίδα, στο θέμα της ερώτησης, εμείς ζητούμε και με τα ερωτήματα που θέτουμε από το Υπουργείο να τοποθετηθεί συνολικά στα ζητήματα των ελέγχων, των γονιδιακών, παύλων, μοριακών ελέγχων και πώς αυτά θα πρέπει να αντιμετωπίσουν σε μια σειρά από νόσους όπως είναι προκειμένου η νευροενωμάτωση, η οποία γνωρίζετε και εσείς ως επιστήμονας γιατρός, είναι ένα γενετικό νόσημα, οφείλεται σε γενετική διαταραχή, χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη καλού ηθονόμων στο νευρικό σύστημα, κλινικές εκδηλώσεις ποικίλες, δέρμα, οφθαλμούς, νευρολογικές, φυσικά εκδηλώσεις μυοσκελετικές, καρδιαγιακές και φυσικά η κλινική πορεία της νόσου είναι απρόβλεπτη και φυσικά άμεσα συνδεδεμένη, σχετιζόμενη με τις κλινικές εκδηλώσεις. Στην Ελλάδα, σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία, νοσούν γύρω στους 4.500 παιδιά και ενήλικες από την νευροενωμάτωση. Υπάρχουν προβλήματα και ακριβώς επειδή υπάρχουν αυτά τα τεράστια προβλήματα με την υποστελέχωση της ελλείψης υποδομών του δημόσιου συστήματος υγείας, έρχονται οι άνθρωποι αυτοί, οι άρρωστοι, αυτοί οι οικογένειές τους, σε ό,τι αφορά τα παιδάκια, και όχι μόνο τα παιδάκια, τους ενήλικες, και με τα ζητήματα αντιμέτωποι και με τις ελλείψεις σε ό,τι αφορά την πρόληψη και κατ' επέκταση ότι αυτό συνεπάγεται για την έγκαιρη και ολοκληρωμένη διάγνωση, αλλά και την παρακολούθηση, τη συστηματική που πρέπει να έχουν αντίστοιχα αυτά τα νοσήματα. Έτσι λοιπόν, το ζήτημα για παράδειγμα του ολοκληρωμένου, του προγεννητικού ελέγχου, αλλά παράλληλα και η πιστοποίηση της ύπαρξης και της μορφής της νόσου, η χορήγηση της κατάλληλης θεραπείας που χρειάζεται για να απαιτεί μια σειρά γονιδιακών με μοριακών εξετάσεων, ώστε να επιλεγεί το απαραίτητο, το ενδεδειγμένο φάρμακο, φυσικά είναι πανάκριβες. Δεν καλύπτονται ούτε από τον ΕΟΠΗ ούτε από το κράτος. Μιλάω για την νευροενωμάτωση. Η δαπάνη αυτή κυμαίνεται από τα 500 έως τα 1.500 ευρώ και φυσικά καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό στις μέρες μας για μια οικογένεια η οποία καλείται όχι μόνο στα πλαίσια της διάγνωσης της νόσου μέσω του γονιδιακού ελέγχου αλλά και της επιλογής του κατάλληλου φαρμάκου με τι κόστος δυσβάστατο καλείται να επομιστεί, να σηκώσει. Λοιπόν, τα ερωτήματα, κυρία Πρόεδρε, είναι προς τον Υπουργό, προς το Υπουργείο, είναι ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί ο πλήρης και δωρεάν γονιδιακός έλεγχος για όλες τις παθήσεις που αντιμετωπίζονται με αυτόν τον τρόπο, είτε σε επίπεδο προγεννητικού ελέγχου, είτε σε επίπεδο ύποπτων περιστατικών, υποδιερεύνηση για σπάνια πάθηση, αλλά και περιστατικών που απαιτείται πιστοποίηση της νόσου. Στη δευτερολογία θα αναπτύξω τα περισσότερα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αρχιπρόεδρε, έχετε το λόγο. Ωραία. Από τα στοιχεία που απαντάει ο ΕΟΠΗ, μας λέει ότι ο γονιδιακός έλεγχος για την ευρυνομάτωση στο μέρος που αφορά το έμβριο καλύπτεται ήδη από τον οργανισμό και μάλιστα χωρίς συμμετοχή του δικαιούχου, αφού στο άρθρο 5 του ενιαίου κανονισμού παροχών προβλέπεται μια σειρά εξετάσεων προγεννητικού ελέγχου σε γυναίκες και άντρες με σκοπό τη γέννηση υγιών παιδιών και ανάμεσα σε αυτές είναι η εξέταση DNA του εμβρίου, εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι και οι δύο γονείς έχουν γενετική επιβάρηση για μεσογειακή αναιμία, για δρεπανοκυταρική νόσο ή άλλη γνωστή γενετική διαταραχή. Άρα, αν οι γονείς έχουν πρόβλημα γνωστό, τότε ο έλεγχος του εμβρίου καλύπτεται. Τώρα, όσον αφορά τους γονείς, υπάρχει ήδη πρόβλεψη να μπουν και για τους γονείς, εφόσον υπάρχει ο ένας να ελέγχεται και ο άλλος, εφόσον θέλουν να αποκτήσουν παιδί. Και είναι μέσα στα νοσήματα που θα μπουν στον ενιαίο έλεγχο, στο Εθνικό Πρόγραμμα Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών, που από τα 4 που είναι σήμερα θα ανοιχνεύονται 33 νοσήματα. Οπότε είναι μέσα στον άμεσο προγραμματισμό. Συγγνώμη. Δεν με ακούτε? Πιλήστε πιο κοντά στο μικρόφωνο, ωραία, κύριε Υπουργέ, ήταν ακούγεστε καθαρά. Ωραία. Άρα, αυτό που λέω είναι ότι αυτή τη στιγμή για τον εμβρυϊκό έλεγχο καλύπτεται ήδη από τον ΕΟΠΗ. Για τους γονείς η πρόταση έχει μπει να καλύπτεται και ο δεύτερος γονιός, εφόσον είναι γνωστό ότι ο πρώτος πάσχει. Και μέσα στα νοσήματα που θα μπουν στο πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου των νεογνών είναι 33 νοσήματα, μεταξύ των οποίων και αυτό. Ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, επειδή είστε μόνοι σας εκεί, μετά βγάλετε τη μάσκα γιατί δεν ακούγεστε καθαρά. Εντάξει, δεν σας ακούνε καθαρά γι' αυτό. Ωραία. Ελάτε, κύριε συνάδελφε. Ναι, άκουσα με προσοχή την Υπουργό όσο μπορούμε να την ακούσουμε καλά, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα με την ακουστικότητα της αίθουσας τώρα, δεν ξέρω. Οι μάσκες ήταν όπως και να, για να μην χάνουμε χρόνο. Κυρία Υπουργέ, θα ενταχθούν στα 33 νοσήματα που είπατε και ο υπόλοιπος έλεγχος. Αυτό κατά να άκουσα καλά. Έτσι δεν είναι? Ναι. Και σε ό,τι αφορά τον προγεννητικό έλεγχο, καλύπτεται από τον ΕΟΠΗ. Ναι. Μέσα φυσικά στην ερώτηση και στη βάση αυτών που ανέπτυξα στην πρωτολογία είναι και τα ζητήματα της επιλογής θεραπείας με βάση τον μοριακό έλεγχο που υπόκειται οι ασθενείς. Που και αυτό είναι ένα τεράστιο κόστος, τα ξέρετε τώρα, και από τα ζητήματα της ειδικότητάς μας αλλά και γενικότερα. Πέρα λοιπόν όμως από αυτό το κομμάτι του προγεννητικού ελέγχου, του ελέγχου του γονιδιακού, να το βάλω με αυτή την φράση ελέγχου που αναφερόμαστε στην ερώτηση, ζητάμε φυσικά και με το δεύτερο κομμάτι των ερωτήσεων. Κοιτάξτε, πέρα λοιπόν από αυτά τα ζητήματα των εξετάσεων, οι ασθενείς έχουν οικογένειές τους, αντιμετωπίζουν προβλήματα ακριβώς λόγω των ελλείψεων σε εξειδικευμένες μονάδες ειδικών κέντρων, αν θέλετε, με υψηλή ποιότητα, που θα έπρεπε να είναι δωρεάν υπηρεσίες, να είναι στελεχωμένες με μόνιμο προσωπικό, πλήρους και αποκλειστικές αποδόσεις, και θα έχουν την ευθύνη αφενός με τις ενημέρωσες, αλλά κυρίως τις έγκαιρες διάγνωσης, της θεραπείας και της παρακολούθησης των ασθενών. Φυσικά η ανυπαρξία τέτοιων δομών παρακολούθησης, θεραπείας και νοσηλείας κατ' επέκταση, δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Και φυσικά σκεφτείτε όλους αυτούς τους ασθενείς οι οποίοι λόγω των ελλείψεων, ειδικά στην περιφέρεια, χρειάζεται να κάθε τόσο να μετακινούνται στα μεγάλα αστικά κέντρα, κυρίως Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, για παρακολούθηση, για επανεξετάσεις, για θεραπείες και πάει λέγοντας. Συνεπώς, παράλληλα με όλα τα ζητήματα της πρόληψης που έχουν να κάνουν με τους ελέγχους τους γονιδιακούς, εμείς ζητούμε και με την ερώτηση αυτή να καλύπτονται τα έξοδα μεταφοράς, διαμονής για τον πάσχοντα από σπάνια πάθηση, είτε νευρονομάτωση είναι αυτή, είτε γενικότερα σπάνιες παθήσεις, του συνοδού του, αν είναι παιδάκι, θέλει οπωσδήποτε τουλάχιστον τη μητέρα του. Σε περίπτωση φυσικά που η μόνιμη διαμονή είναι σε άλλη πόλη από το νοσοκομείο που παρέχονται οι υπηρεσίες και παρακολουθείται ή κάνει θεραπείες ο ασθενής. Παράλληλα, προτείνουμε, ζητούμε να προβλεφθούν ειδικές άδειες και φυσικά απαγόρευση απολύσεων, κυρία Υπουργέ. Είτε του ασθενούς, ενήλικας πλέον, είτε του συνοδού, του γονέα δηλαδή, σε ό,τι αφορά τα παιδάκια, αλλά και του συνοδού γονέα σε μεγαλύτερη ηλικία του ασθενούς. Σε περίπτωση λοιπόν που γίνονται αυτές οι μετακινήσεις προς κεντρικές περιοχές, μεγάλα αστικά κέντρα για να βρει υπηρεσίες υγείας. Και φυσικά να καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το κράτος η φαρμακευτική αγωγή. Για παράδειγμα, δεν το βάζουμε τυχαίο το φάρμακο αυτό, τον Εμπίντο, το οποίο μια μπαίνει στο ΕΟΠΗ και αποζημιώνεται, μια βγαίνει και χρειάζεται να πληρώνουν τεράστια ποσά οι ασθενείς, μεγάλα ποσά οι ασθενείς από την τσέπη τους. Και φυσικά αυτό να αφορά η δωρεάν φαρμακευτική αγωγή, η κάλυψη της φαρμακευτικής αγωγής και τις συνοδούς νόσους από την απόρρια της βασικής νόσου, αλλά και φυσικά και όλο το απαραίτητο υγειονομικό υλικό που κρίνεται απαραίτητο για τη θεραπεία, την αντιμετώπιση της νόσου στα πλαίσια ακόμα και της αποκατάστασής της. Ευχαριστώ. Και εγώ, κύριε συνάδελφε, κύριε Υπουργέ. Κύριε Ραμπρούλη, είστε συνάδελφος, οπότε μιλάμε την ίδια γλώσσα. Όπως ξέρετε, τα σπάνια νοσήματα σε καμία χώρα του κόσμου δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν σε κάθε μέρος. Δηλαδή, ασθενείς με σπάνια νοσήματα πηγαίνουν στα ειδικά κέντρα. Και σήμερα πια στην Ελλάδα έχουμε κάνει 18 ERNs, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί μπορούμε να έχουμε κέντρα σπανίων νοσημάτων συνδεδεμένα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με άλλους συναδέλφους από όλο τον κόσμο, από όλη την Ευρώπη, και πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα. Τώρα, η αμετακίνηση και των ασθενών και των συνοδών τους δίνεται από τον ΕΟΠΗ. Υπάρχει το άρθρο 59, νομίζω, αν δεν κάνω 56, συγγνώμη, που δίνει αποζημίωση για τον ασθενή και κάποιο συνοδό.
Υπάρχουν επίσης για τα μικρά παιδιά, ειδικά στο παιδόν, υπάρχουν ξενώνες που μπορούν να φιλοξενήσουν παιδιά με συγκεκριμένα προβλήματα που πρέπει να μείνουν κάποιες ώρες. Δεν είναι πολύ και είναι ιδιωτικό τομέα σε ένα μεγάλο μέρος, αλλά πάντως οι ασθενείς το έχουν και δεν πληρώνουν. Το άλλο θέμα που πρέπει να δούμε είναι πώς συνταγογραφούμε τα φάρμακα και ποια είναι τα πρωτόκολλα, και αυτό οφείλουμε να το δούμε ως χώρα. Να σας θυμίσω ότι στην Αγγλία φάρμακα για το σοβαρό άσθημα συνταγογραφούνται σε 7 κέντρα σε όλη την επικράτεια. Δεν συνταγογραφεί δηλαδή ο καθένας. Να σας θυμίσω επίσης ότι συνταγογραφούμε τόσα φάρμακα για πνευμονική υπέρταση σε τόσους ασθενείς όσο συνταγογραφεί η Γαλλία. Που σημαίνει ότι πρέπει πραγματικά να βάλουμε τα πρωτόκολλα και φυσικά πρέπει οι ασθενείς να έχουν την πρόσβαση στα φάρμακα που χρειάζονται. Φτάνει η συνταγογράφηση να είναι σωστή για τους ασθενείς που τη χρειάζονται. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε όλοι μαζί με βάση τα πρωτόκολλα. Φυσικά, στόχος όλων μας είναι όλοι οι ασθενείς να έχουν ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και να έχουν πραγματικά τη θεραπεία που χρειάζονται. Ευχαριστώ.